Δεν γλιτώνει η Ελλάδα το καθολικό lockdown παρά τους εμβολιασμούς και τις υποσχέσεις της κυβέρνησης, σύμφωνα με όσα είπε ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Σαριγιάννης. Ο Δημοσθένης Σαριγιάννης εξέφρασε σήμερα Τετάρτη τη βεβαιότητά του ότι η χώρα δεν θα αποφύγει το καθολικό lockdown εξαιτίας της δυναμικής που αναπτύσσει η μετάλλαξη όμικρον και είπε μάλιστα ότι η σχετική έκθεση που θα σταλεί προς το Μέγαρο Μαξίμου και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα είναι έτοιμη το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου, ενδεχομένως όμως να έχει αποσταλεί από τον ίδιο και αύριο Πέμπτη. Όπως δήλωσε ο κύριος Σαριγιάννης σήμερα το πρωί στη συνέντευξή του, όλα τα στοιχεία συγκλίνουν ότι το πρόβλημα θα έρθει πολύ γρήγορα και θα είναι πολύ μεγάλο. Εάν υπάρξει καθολικό lockdown από τις 3 Ιανουαρίου θα διαρκέσει ένα μήνα. Εάν φτάσουμε στις 16 του μηνός, όταν υπολογίζουμε ότι τα κρούσματα θα είναι και πάλι 6.000 ημερησίως, τότε θα πάει μέχρι τον Μάρτιο, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας παράλληλα ότι μιλάει με μεγάλη βεβαιότητα. Μέχρι την πρωτοχρονιά, η μετάλλαξη όμικρον θα αντιπροσωπεύει άνω του 50% των κρουσμάτων στη χώρα μας, επισήμανε, διευκρινίζοντας ότι ήδη η αποκλιμάκωση στα κρούσματα και τις νοσηλίες που παρατηρήσαμε το τελευταίο διάστημα από χθες δείχνει τάσεις αντιστροφής. Όπως εκτίμησε, το πρόβλημα θα είναι σε πρώτη φάση μεγάλο στη Λάρισα, στα Χανιά, στη Σιτία και στην Αθήνα, κάτι που θα επιταχύνει την εξάπλωση της όμικρον. Σε ό,τι αφορά τα σχολεία, ο κ. Σαριγιάννης είπε ότι δεν πρέπει να ανοίξουν στις 10 Ιανουαρίου και ταυτόχρονα αποκάλυψε ότι σε πολλά ιδιωτικά σχολεία έχουν ήδη ξεκινήσει και πάλι τις δοκιμές για την εκπαίδευση. Στο ίδιο πνεύμα υπογράμμισε ότι θα ήταν εγκληματικό λάθος να γίνουν διαζώσεις οι εξετάσεις του Α εξαμήνου στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ποια είναι η γνώμη σας?